Καλώ ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο τη σειρά podcast «Χίλιες και Μία Νύχτε. Είμαι ο Θεοδόση Μίχο και ο στόχο μου είναι να μαζέψω τα κομμάτια του μεγάλου παζλ τη αθηναϊκής νυχτερινή ζωή μέσα από τι γλαφυρέ αφηγήσει των εκλεκτών καλεσμένων μου που βρέθηκαν στο σωστό μέρο τη σωστή στιγμή. Για να μας ακούτε, ακολουθήστε τη σειρά 1000 και μία νύχτες του One Man σε Spotify, Apple Podcasts και Google Podcasts. Μαζί μου σήμερα ένας ε, ξακουστός ραδιοφωνικός παραγωγός, δημοσιογράφος, ζωντανός θρύλος θα πω εγώ και ας μην του αρέσουν αυτά του αθηναϊκού ραδιοφώνου και σήμερα διευθυντής του Voice 102,5 κυρίε και κύριοι. Ο Γιώργος Καλώς ήρθες, Γιώργο Μουχταρίδη. Καλώ ήρθε, Γιώργο. Καλώ σε βρίσκω. Θα Α. δώσει. Χαίρομαι πολύ που είμαστε εδώ και τα λέμε. Ε, και Παρεμπιπτόντω, κάποιο μα ηχογραφεί κιόλα. Γιατί πολλέ <Και> φορέ έχουμε μοιραστεί ιστορίε αδυναϊκέ και όχι μόνο, αλλά απλώ δεν υπήρχε κάποιο να τα καταγράφει αυτά. Ωραία, τώρα θα καταγραφούν όλα λοιπόν, γιατί το τιμόνι είναι στα χέρια σου. Οπότε ετοιμάσου να μα πα μια βόλτα στο χρόνο και στο χώρο. Μια φορά και έναν καιρό λοιπόν, ήταν ο Γιώργο Μουχταρίδη. Μια φορά και έναν καιρό, ο Γιώργο Μουχταρίδη έχει ανέβει στη Θεσσαλονίκη το 2008. Είναι το 41ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκη και ένα από του τιμόμενου σε εκείνη την περίοδο συνθέτε, συνθέτες, τα πρόσωπα μάλλον του κινηματογράφου, ήταν ο πολύ σπουδαίος Γκουστάβο Σανταολάγια. Ο Αργεντίνος α, συνθέτης κινηματογραφικής και όχι μόνο μουσικής, γιατί από την δεκαετία του 60 ο ίδιος είχε φτιάξει και ένα συγκρότημα ψυχεδέλειας και έπαιζε μαζί με τα φιλαράκια του στη δεκαετία, στα τέλη του 60 αρχές 70, στη, στο Buenos Aires. Βρίσκεται στην Αθήνα, βρίσκεται μάλλον στην Ελλάδα και βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη για να τιμηθεί με τον Χρυσό Αλέξανδρο ο λόγος ήταν και η, η πολύ μεγάλη του η βράβευση που είχε γίνει για δύο συνεχόμενες χρονιές με το βραβείο Όσκαρ για την επένδυση κινηματογραφικής μουσικής ήταν πρώτα για το Brokeback Mountain και την επόμενη χρονιά στο καπάκι ήταν για το Βαβέλ mm -hmm. και μάλιστα έγινε μόλις ο τρίτος συνθέτης κινηματογραφικής μουσικής και μουσικός εν γέννη, ο οποίος πήρε συνεχόμενα, α, βραβεύτηκε με δύο φορές με Όσκαρ στην ιστορία των Όσκαρ. Δεν είχε συμβεί άλλε δύο φορές πριν από αυτόν. Ήταν δηλαδή ένα πολύ μεγάλο <Συκλή> επιτεύγμα. Ο ίδιος εκείνη την περίοδο είχε και ένα ένα side project, του Μπαχοφόντο, όπω του έλεγε, που ήταν ένα συγκρότημα ηλεκτροτάγκο αλλά από τα πολύ ιδιαίτερα ηλεκτροτάγκο με την έννοια ότι πάντρευε πάρα πολύ και την ηλεκτρονική και το τάγκο αλλά με έναν πιο φρέσκο και πιο σημερινό τρόπο. Mm -hmm. Δηλαδή, έβαζε μέσα και, και λίγα στοιχεία hip hop και διάφορα άλλα. Και ήταν ένα, ένα από τα πρόσωπα που εγώ ήμουν τότε στο Κόσμο, έκανα εκπομπή και ήμουν και διευθυντή του κόσμος εκείνη την περίοδο. Οπότε ακουγόταν πάρα πολύ στην Αθήνα. Ο κόσμο είχε εκτιμήσει πάρα πολύ, το κοινό δηλαδή, είχε εκτιμήσει πάρα πολύ την προσωπικότητά του, τη ζεστασιά του, αλλά κυρίω το πώ κάθε πράγμα που άγγιζε γινόταν πολύ μεγάλη επιτυχία. Γινόταν χρυσάφι δηλαδή, ήταν πραγματικά ένα μύδα τη μουσική. Οπότε το φεστιβάλ κινηματογράφου Θεσσαλονίκη τον κάλεσε για να έρθει α, στη Θεσσαλονίκη και να βραβευτεί α, με τον Χρυσό Αλέξανδρο. Επειδή με τη δισκογραφική του εταιρεία τότε είχα μια πολύ καλή σχέση και είχαμε δουλέψει γύρω από τα project του Γκουστάβου Σανταολάγια και τα επόμενα, το Καφέντελο Μαέστρο που είχε κάνει ζήτησε, γιατί θα ανέβαινε για ένα master class επάνω, ζήτησε να υπάρχει και κάποιοι δημοσιογράφοι από την Αθήνα για να έρθουν να το καλύψουν. Mm -hmm. Έτσι λοιπόν βρέθηκα και εγώ επάνω στη Θεσσαλονίκη, είδα και το master class, ήταν ένα απίστευτο master class στην κυριολεξία. Όσοι, όσοι βρέθηκαν εκεί θυμούνται έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν, πατούσε γερά Α, φιλοσοφικά σε αυτό που έκανε, ήξερε τι κάνει. Mm -hmm. Είχε το background, το μουσικό και την κουλτούρα όλη αυτή, γιατί προερχόταν από τα παιδιά α, της δεκαετίας του 60 με όλες τις μουσικές αναφορές αυτές. Και, είχε και ένα, έτσι είχε και μια οπτική τη ζωή του, η οποία ήταν πολύ ανοιχτή, πολύ συμπεριληπτική από τότε και μάλιστα και πολύ γενναιόδοροι και ευρύχοροι mm. δηλαδή θυμάμαι έναν άνθρωπο που συνδύαζε τεχνοκράτη ε, πολύ καλή έτσι ενσυναίσθηση δηλαδή ένιωθες ότι σου μιλούσε για θέματα κοινωνικά για θέματα απλά ανθρώπων και σου μιλούσε με έναν τρόπο που ένιωθες ότι ε, δεν είναι ένας ψυχρός τεχνοκράτης ο οποίος μπαίνει σε ένα στούντιο αλλά ένας άνθρωπος που ζει ε, mm. μαζί μας ανάμεσά μας και βλέπει τα προβλήματα όλου του κόσμου Έχω ανέβει λοιπόν στη Θεσσαλονίκη. Mm -hmm. Α, κάποια στιγμή βολτάρω στην, είτε στην Αριστοτέλους είτε κάτω από την Αριστοτέλους στην Παραλιακή. Εκεί πετυχαίνω το Σταύρο Θωδωράκη. Συναντιώ, χαιρετιόμαστε. Τι κάνει Σταύρο, τι κάνει εδώ κλπ. Του λέω, έχω ανέβει με τον Σανταολάγια, του λέω, ο οποίο θα πάρει το βραβείο του Χρυσού Αλέξανδρου. Ξέρει, είναι αυτό, αυτό και αυτό. Ενθουσιάζεται ο το Σταύρο. Ε, του λέω εσύ τι κάνει. Έχω έρθει να κάνω ένα γύρισμα, μου λέει στο Λαγκαδά, σε ένα σκυλάδικο έξω από τον Λαγκαδά. Στο ζυγό. <συγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγ> Okay. Δεν θυμάμαι αν λέγεται ζυγό. Αυτό δεν θυμάμαι. <laughs> είναι ένα επάνω στον, στον περιφερειακό δρόμο ε, και είναι ένα. εντάξει, εγώ δεν. Και μου λέει, πάρε την παρέα σου και ελάτε. Μου λέει, κάνω ένα γύρισμα για τι γυναίκε, για μια γυναίκα που βρήκα εκεί, μια καλλιτέχνη, η οποία είναι ε, τραγουδίστρια, τραγουδάει, αλλά παράλληλα μου λέει έχει και μια, έχει μεγαλώσει, έχει μια κανονική ζωή και θέλω να, να προσεγγίσω να της κάνω ένα πορτρέτο για να δείξω ότι πόσο ανθρώπινο mm -hmm. είναι όλο αυτό το πράγμα των ανθρώπων που βρίσκονται σε μια προχωρημένη ηλικία που πια δεν τους στέλνει κάποιος στα πρώτα μαγαζιά mm -hmm. αλλά έξω από το λαγκαδά για να μπορέσουν να, να συνεχίσουν να βγάζουν τα προστοζήν και να ξέρεις και να, να ζουν την οικογένειά τους γιατί οι συγκεκριμένοι ε, όπως μου είπε και μετά η ίδια γιατί πήγα στα Καμαρίνια την ώρα που ήταν ο Σταύρος και δούλευε για να ζει το παιδί τη. Mm. Είναι τόσο απλό δηλαδή το πράγμα, χωρισμένη, σε αυτά τα τα θέματα τα οποία πολλέ φορέ εμεί τα αγνοούμε. Mm. Εν πάση περιπτώσει, μιλάμε με τον Σταύρο, του λέω πού είναι, του λέω κοίταξε. Επειδή είμαι με έναν άνθρωπο εδώ που θέλουμε να βγούμε να φάμε κάπου και είναι ένα ε, ξένο, σου λέω του είπα τι και ήξερε, ε, ε, θα του το πω και αν θέλει να έρθουμε, ευχαρίστω να έρθουμε. Κάτι ώρα του λέω, Ε, μου λέει τις δύο κάπου εκεί. <laughs> <laughs> του λέω, Ωραία, προλαβαίνουμε και να φάμε. <laughs> ε, μιλάω με τον Κουστάβο Σανταλάγια, του λέω, Υπάρχει μια πρόσκληση από ένα πάρα πολύ καλό φίλο και πολύ διάσημο δημοσιογράφο, του λέω, ο οποίο έχει μια εκπομπή στην τηλεόραση που λέγεται Πρωταγωνιστέ <laughs> και μα καλεί να, να πάμε σε ένα βράδυ, μια, μια βραδιά που κάνει ένα ρεπορτάζ και να πάμε να γνωρίσει κι εσύ λίγο και να γνωρίσω κι εγώ του λόγου. Γιατί και εγώ δεν είχα πάει ποτέ σε αυτό το μαγαζί. Να γνωρίσω κι εγώ το πώ διασκεδάζει η Αντοπολούμπεν. Οκ. Okay, η μια Θεσσαλονίκη που εγώ δεν την έχω, δεν mm -hmm. την έχω ζήσει. Μα έχουν φάει τα φεστιβάλ και τα σαλόνια <laughs> στο Ολυμπιακό. Οι τέχνε. Και, και, και τα γράμματα. Οπότε ε, μου λέει ναι, ε, έδειξε μεγάλο ενθουσιασμό και φεύγουμε Κάποια στιγμή γύρω στο 12.30 φεύγουμε και πάμε, παίρνουμε ταξί Για να πάμε σε ένα μαγαζί έξω το Λαγκαδά Κάτι θυμάσαι εσύ από ό,τι βλέπω. Έχω την εντύπωση ότι έχω πάει σε αυτό το μαγαζί. Σε ναι. μια κατάσταση σύγχυση και γέλιου, ναι. Ναι, ναι. φτάνουμε. Είναι ένα ένας, λίγο ανηφορικό στο πλάι του δρόμου. Απ' έξω είναι μια καντίνα που, παίρνει, που έχει σουβλάκια. Μπαίνουμε μέσα. Ναι. Είναι. Α, άρα αυτό είναι. Σουβλάκι και μπουζούκι. Είναι Σουβλάκι δράσεις. και μπουζούκι. Αυτή είναι τρο... <laughs> μια τρομερή κόρη. Δεν την είχα. <laughs> Εγώ δεν την ήξερα καθόλου. Θα δώσει. Ομοίω. Είχα παδισό όταν είχα πάρει. <laughs> Μπαίνουμε μέσα. Λέω, γεια σα. Είμαστε καλεσμένοι του κυρίου Θοδωράκη Μου λέει βεβαίω περάστε, καθίστε, μα καθίστε. Είναι, είμαστε σε σχετικά καλό τραπέζι κοντά στην πίστα. Ο Σταύρο είναι πίσω στα καμαρίνια και μιλάει. Του καθίζω και εγώ όλου. Είμαστε τρία-τέσσερα άτομα. Mm -hmm. Νομίζω ήταν και ο Ζήνο, ο Παραγιοτήδη από την Ρόουσμπαντ. Νομίζω ήταν και αυτό δηλαδή. Μπορεί να ήταν και ο Σάξο τη Τομενέα, δεν θυμάμαι τώρα. Δηλαδή, ήταν μια παρέα εκεί έτσι, ανάμεικτη. Ε, καθόμαστε λοιπόν στο, στο τραπέζι και πάω να χαιρετήσω τον Σταύρο Πηγαίνω στα Καμαρίνια, είναι εκεί, κάνει τα γυρίσματα αυτός και λοιπά ε, Κάνει τη συνέντευξη και έχει τις κάμερες και τα φώτα όλα αναμένα Μιλάει με την, ε, με την γυναίκα η οποία θα έβγαινε σε καμιά ωρίτσα να τραγουδήσει Και την με συστήνει, μιλάμε λίγο ε, Καταλαβαίνω ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι αυτό που λέει στην ταινία του Bob Fosse, το All That Jazz, που λέει It's Showtime, folks. Δηλαδή, <laughs> συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν στη ζωή του καθενό, στην καθημερινότητά του και αναγκάζεται όλα αυτά να τα ξεχνάει και να βγαίνει να κάνει το δικό του, το δικό του show. Mm -hmm. Και αντιλαμβάνομαι και λίγο και το, το δύσκολο ή το τραγικό του πράγματο, γιατί είναι μια γυναίκα η οποία είναι χωρισμένη, πρέπει να πλησιάζει τα, Uh, Πρώτα άντα, δηλαδή τα 40. Uh, δεν είναι αυτό που λέμε, αυτό που θα ήθελα να βλέπουν οι θαμώνε uh, mm. στα μαγαζιά αυτά. Και έτσι συζήτησα και εγώ λίγο μαζί τη uh, και κυρίω με τον Σταύρο. Πάμε, καθόμαστε τέλο πάντων έξω. Uh, κάποια στιγμή αρχίζει να γεμίζει το μαγαζί, γεμίζει. Μπροστά μας και αριστερά στο κεντρικό τραπέζι, είναι ένα κύριο μόνο του, ο οποίο έχει. Μία λαδόκολα με σουβλάκια καλαμάκια. Ένα τζόνι κόκκινο μπουκάλι μόνο του με ποτήρια και τα παρελκόμενα, Φιστικάκια και λουλούδια. Ξεκινάει το πρόγραμμα, βγαίνει το πρόγραμμα και αρχίζει σιγά σιγά να μερακλώνει. Ε, πετάει ο ίδιος λουλούδια στην, ε, στη γυναίκα η οποία έχει βγει. Ε, κοιτάμε εμεί, είμαστε με το Σανταολάγια δίπλα, έχουμε φέρει έναν δυσβραβευμένο με Όσκαρ, <Σελίου> δηλαδή βραδουμένο με Όσκαρ. Είναι ένα άνθρωπο ο οποίο πήρε Όσκαρ δύο φορέ σερί στη ζωή του και βρίσκεται σε ένα σκυλάδικο στο λαγκαδά να βλέπει έναν τύπο και μια γυναίκα η οποία επάνω να τα δίνει όλα με μια ορχήστρα η οποία είναι αυτό που λέμε. Πατάει και δεν πατάει ακριβώ. <laughs> Κάποια στιγμή ε, του, του κάνει εντύπωση ότι υπάρχει το φαγητό τα καλαμάκια, όπω και σε όλου μα, δεν το είχαμε ξαναδεί ποτέ. Το ουίσκι ξεροσφύρι μαζί με τα. <laughs> όλοι, όχι ξεροσφύρι, το ουίσκι μαζί με το κρέα, το οποίο εντάξει δεν είναι στα προτινόμενα όταν διαβάζει <laughs> έναν άνθρωπο που σου <laughs> λέει. Δεν είναι στα προτινόμενα <laughs> που λέει με το ουίσκι σα, φάτε και ένα καλαμάκι χοιρινό <laughs> του λαγκαδά. Και ταυτόχρονα και τα φιστικά και τα λουλούδια. Σηκωνόμαστε, χορεύουμε, ρίχνει και μια ζεμπεκιά. Νομίζω ήταν και ο Ζήνο που έριξε μια ζεμπεκιά τότε, εκείνη τη βραδιά. Και κάποια στιγμή, ενώ περνάμε πραγματικά φανταστικά, είναι πολύ ωραίο το κλίμα, μερακλώνουμε όλοι. Ο ίδιο βλέπει μια ατμόσφαιρα mm. που δεν είχε δει, γιατί τον είχαν πάει. Ξέρει τώρα, όταν ήρθε ένα άνθρωπο. Mm. Ε, το το πα το, το στο Μεγάλη Βρετανία. Δεν το πα, ο <laughs> Πού να τον πα. <laughs> το πα να μείνει στο Μεγάλη Βρετανία και του λε: Εδώ θα κινηθεί εσύ, μέχρι τη νίκη. Οπότε ο άνθρωπο, εντάξει, είναι στο Ηλέκτρα, αλλά ταυτόχρονα γνωρίζει και μια πλευρά τη Θεσσαλονίκη. Το πρωί που φεύγαμε, τον ρώτησα, γιατί φύγαμε πολύ αργά το πρωί, Περάσαμε υπέροχα, χόρεψε ο ίδιο. Λυπάμαι, γιατί είχα βγάλει και βίντεο και φωτογραφίε, αλλά κάποια στιγμή άλλαξα κινητό ή έχασα το και κινητό. Χάθηκα, και χάθηκε αυτό το βίντεο με τον Γουστάβο Σανταολάγια <laughs> να χορεύει <laughs> σε ένα τριτοκλασσάτο. Σκυλάδικο στο Λαγκαδά τη Θεσσαλονίκη, έξω από τη Θεσσαλονίκη, όπου έχουμε πάει προσκεκλημένοι του Σταύρου Βοδωράκη <laughs> για του πρωταγωνιστέ, γιατί έκανε γυρίσματα. Είναι, είναι τρομερό, <laughs> είναι σουρεάλ, <surreal, laughs> η εικόνα είναι σουρεάλ. Αυτό που τον ρώτησα όμω, του, του εξήγησα κάποια στιγμή ότι εδώ, όταν φεύγαμε, ήταν 5 ώρα το πρωί, 5.30, του λέω: Εδώ είναι ένα από τα πιο επικίνδυνα μέρη α, που μπορεί να πάει κάποιο. Εγώ το θεώρησα πολύ επικίνδυνο, γιατί φαντάζομαι ότι τη μισή οπλοφορούσαν εκεί μέσα. Mm -hmm. Και τον ρωτάω, έχει πάει ποτέ σε ένα επικίνδυνο μέρο και να περάσει τη νύχτα σου. Και μου λέει, αυτό μου λέει δεν ήταν τίποτα. Οπα. Το πιο επικίνδυνο μέρο στη ζωή μου που έχω περάσει, όπου κινδύνευσα στην κυριολεξία να σκοτωθώ, ήταν ένα μπαρ λεσβιών στο Μεξικό, από το οποίο λέει, έφευγαν οι μισοί, έφευγαν νεκροί. Ο Χριστό και Παναγία. <laughs> Ο άνθρωπο που έχει δύο Όσκαρ, έτσι. Αλλά γι' αυτό ήταν, ήταν ο Σανταολάγια είναι ακριβώ αυτό. Είναι ένα άνθρωπο ο οποίο μπορεί να, είναι, να παραλαμβάνει το Όσκαρ και μετά mm -hmm. να φεύγει και να πηγαίνει, όπω έλεγε, σε ένα μπαρ λεσβιών στο Μεξικό και να πλακώνεται με κάποιον στο ξύλο. Mm -hmm το πιο επικίνδυνο μέρο του κόσμου ήταν αυτό μου είπε. Δεν μου είπε ποιο όνομα ήταν, δεν το κράτησα, αλλά ήταν πραγματικά. Οπότε ο Λαγκαδά του φάνηκε παιχνιδάκι στην. Ο Λαγκαδά νομίζω του φάνηκε μονοήμερη στη, στο κατηχητικό, ξέρει. Μείνετε μετά τη λειτουργία, γιατί έχουμε και κατηχητικό, α πούμε, τα Χριστιανόπουλα. Πρέπει κάτι, ναι, εγώ ήθελα να του κοκορευτώ ότι εδώ εμεί στην Ελλάδα ζούμε κάθε μέρα στα όρια. Έτσι, ναι. Αλλά μάλλον αυτό αυτούς... Μα, τα όρια τα έχει δει πολλέ φορέ. Τα έχει ξεπεράσει κιόλα. Να σου πω, επειδή στην πορεία σου την πολλή δεκαετή, φαντάζομαι, ή φαντάζομαι, είμαι σίγουρο ότι έχει γνωριστεί ε, ως ω δημοσιογράφο, ω ραδιοφωνικό παραγωγό με εκατοντάδε καλλιτέχνε. Ε, Συνήθω τι σου συμβαίνει, και... Απομυθ, απομυθοποιείς ή δικαιώνεσαι με καλλιτέχνε που, που έχει αγαπήσει από το έργο του. Πόσο συχνά του απομυθοποιεί όταν του γνωρίζει από κοντά, τι είναι πιο σύνηθε. <χω> Κοίταξε, επειδή μου συνέβη πολλέ φορέ αυτό, κάποια στιγμή ε, προφανώ κράτησα κάποιε άμυνε. <χω> δηλαδή, κράτησα κάποιε άμυνε που σημαίνει ότι, όπα παιδιά, ε, μέχρι εδώ είναι κρίμα, επειδή ποτέ δεν μπορεί να ξεχωρίσει τον καλλιτέχνη από το έργο, τον άνθρωπο από το έργο μάλλον. <χω> ε. Κάποιες φορές αισθάνεσαι παράξενα, δηλαδή μου έχει συμβεί πάρα πολλές φορές να απομυθοποιήσω mm -hmm. ε, και έτσι... Αυτέ είναι κάποιε άμυνε ακριβώ για να μην καταρρεύσει μέσα σε όλο το οικοδόμημα. Γιατί mm -hmm. αλλιώ μετάλε. Τώρα, εγώ τι πίστευα, α πούμε. Πίστευα τον Πίτερ Χάμιλ όταν μου έλεγε, ξέρω εγώ, στο over το τραγούδι εκείνο, το τάδε με την άλλη, τον πιστεύω σε αυτό που έλεγε ή δεν τον πιστεύω. Mm -hmm. ε, όταν ο Σαββόπουλο μου τραγουδάει ένα τραγούδι να τον πιστεύω, ή όλο αυτό είναι η showtime folks και αυτό είναι η καλύτερη μου στιγμή και σα δίνω την καλύτερη μου στιγμή mm -hmm. σαν καλλιτέχνη. Αλλά όταν ήρθε η ώρα να βρεθούμε οι δυο μα και να μιλήσουμε. Με, δεν είμαι και τόσο καλό. Ναι. Ε, σήμερα το έχω ξεχωρίσει και ξέρω ότι δεν. Κάποια στιγμή όντω απογοητεύτηκα, δηλαδή απομυθοποιήθηκε μέσα μου. Μετά ο τρόπο ο δικό μου ήταν να κρατήσω άμυνε και να μην προσπαθώ να του γνωρίζω τόσο πολύ. Mm -hmm. Και σε περιπτώσει όπω για παράδειγμα του Νικ κατάλαβα ότι δεν ήταν τίποτα τυχαίο. Ας πούμε, ένα παράδειγμα. Ο Κέιβ mm -hmm. ήταν μια περίπτωση που τίποτα δεν ήταν τυχαίο. Ή ο, ο Αλκινοϊωανίδη. Είναι mm -hmm. ένα άνθρωπο ο οποίος είναι. Το τραγουδάει όπως το ζει και το ζει όπως το τραγουδάει mm. Δεν έχει διαφορά ο Αλκίνος από αυτό Και άλλοι αρκετοί mm -hmm. Αρκετοί καλλιτέχνε είναι συνεπείς στο έργο του. Αλλά έχω μάθει να μην το ζητάω πια αυτό mm -hmm. Να μην με απασχολεί και να μην με αφορά Καταλαβαίνω ότι γνωρίζω έναν καλλιτέχνη Σε μια μεγάλη του στιγμή στο έργο του mm -hmm. Που είναι ο ανθό του Και όταν έρχεται η ώρα να συζητήσουμε το τι θα πάρει ο καθένα, να το πω απλά, Πώ θα γίνει μοιρασιά. Εντάξει, εκεί έχει και, και πάθη ανθρώπινα ναι. τα οποία έχουν διαφορέ. Τι είσαι στο ραδιόφωνο. Στο ραδιόφωνο πρέπει να έχω περάσει τα 30. Αυτή τη στιγμή αθρηστικά. Ποιο είναι λοιπόν, θα σου κάνω μια πολύ γενική, ε, αλλά θεωρώ ότι έχει νόημα να μου απαντήσει. Ποιο είναι το καλύτερο και το χειρότερο πράγμα του να είναι κανεί ραδιοφωνικό παρόωγο στην Ελλάδα με τον τρόπο που κάνει εσύ ραδιόφωνο όμω. Και εσύ προσπαθώ στα κνάλια Ναι, Και εσύ. Ε, δεν ξέρω αν υπάρχει το χειρότερο. Ε, πραγματικά, το καλύτερο... Κοίταξε, για μένα ε, το, το... ο αέρας, αυτό που λέμε ο αέρας, είναι η μεγάλη μου ψυχοθεραπεία. Mm -hmm. Είναι η στιγμή που μοιράζομαι ό,τι σκέφτομαι, ό,τι νιώθω και ό,τι έχω διαβάσει, ακούσει, δει ε, με, με τους ακροατές, με έναν τρόπο που άλλες φορές είναι πετυχημένος και άλλες φορές δεν είναι. Αλλά αυτό που γίνεται εκείνη τη στιγμή είναι κάτι το οποίο για μένα είναι μαγικό. Είναι σαν να βρισκόμαι στη σκηνή, α πούμε, και να, να τραγουδάω και να είμαι, δεν ξέρω, ένα ένας ηθοποιό ή ένα τραγουδιστή. Ε, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άσχημο εν τέλει. Ε, πολύ τυχερό στο να μπορέσω να, να κάνω αυτό που ήμουνα ικανό να κάνω και είχα ένα ταλέντο και μου δόθηκε ευκαιρία από αυτό να, να το κάνω και να ζω από αυτό. Mm -hmm. Δεν ξέρω αν μπορώ να βρω αυτή τη στιγμή τυχηρό, κάτι χάλια. Α πούμε, το μόνο που μπορεί να βρει να είναι χάλια είναι να είσαι σε ένα ραδιόφωνο όπου να μην έχει την ελευθερία mm -hmm. ε, να μπορέσει να εκφράσει σαν επαγγελματία όμω, να μην είσαι εραστέχνη δηλαδή, να μην μπορεί να εκφράσει αυτά που πρέπει για να τα μοιραστεί σαν ένα μέσο επικοινωνία. Είναι, είναι εύκολη ή δύσκολη δουλειά. Αν βρει την ισορροπία, νομίζω ότι είναι πανέύκολη δουλειά. Ναι. Άμα δεν τη βρει, και συνέχεια και εσύ και, και αυτοί που σε ακούνε. Την πρώτη σου εκπομπή θυμάσαι. Την πρώτη φορά που βγήκε ω επαγγελματία, έτσι. Η πρώτη ήταν στη Ραδιοσυνεφούλα. Ναι, τη θυμάμαι. Είναι 1987. Είναι η Ραδιοσυνεφούλα. Είχε ήταν ένα μαγκαζίνο εκείνο, ραδιοφωνικό μαγκαζίνο. Είχε μια πολύ ωραία ιδέα τότε ο νικο Ο Λακόπουλος, mm -hmm. α, Είχε μια πάρα πολύ ωραία ιδέα να στήσει ένα μαγκαζίνο με καινούριου ανθρώπου, καινούριε φωνέ. Να σου πω ότι ήταν εκεί ο Σταύρο Θοδωράκη, ήταν εκεί ο Γιάννη Έξαρχο, ήταν ο Στέφανο Κοτατή, ήταν ο Δημήτρη Θοδωσόπουλο, ο Δημήτρη Χατζόπουλο και εκεί Δημητριάδη. Δηλαδή είχε μαζέψει και ο ίδιο και ο Λακόπουλο, είχε μαζέψει έναν κόσμο οι οποίοι. Ο καθένα με τον δικό του τρόπο ασχολιόντουσαν με την. άλλου με τη μουσική, άλλου με τι τέχνε, άλλου με την πολιτική, άλλου με το κοινωνικό ρεπορτάζ. Ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον και πολύ σύνθετο α, ραδιοφωνικό μαγαζίνο, νομίζω τριών ωρών στο τέταρτο πρόγραμμα, ήταν mm -hmm. εκείνη η περίοδο. Οπότε ναι, τι θυμάμαι και θυμάμαι ότι έχω παρουσιάσει για πρώτη φορά τότε έναν δίσκο των This Mortal Coil. Oh. Ε. Όχι. Όχι, όχι, δεν ήταν η Dismortal Coil, συγγνώμη, ήταν. Πώς το λένε το συγκρότημα που είναι η Λίζα Γκέραρντ που ήταν η Λίζα Γκέραρντ και... Dead Can Η Dead Can Αυτό ήταν το πρώτο βινίλιο που παρουσίασα. Uh -huh. ε, μεγάλωσα μέχρι τότε με τις εκπομπές του Ζήλου, του Δασκαλόπουλου, του Πετρίδη, του Πετρίδη ε, και όλες τις υπόλοιπες εκπομπές των περισσοτέρων ε, mm. μεγάλων και της μουσικής και του ραδιοφώνου. Λοιπόν, εσύ έχει διαγράψει μια λαμπρή πορεία στο ραδιόφωνο μέχρι σήμερα. Έχει συνδέσει το όνομά σου ως επικεφαλής, ας πούμε, δύο ξακουστών σταθμών, ε, ειδικά τις εποχές που ήσουν εσύ. Πόσο διαφορετικό είναι να, είσαι, να έχεις το δύο σου και ταυτόχρονα να, έχεις, να, να είσαι και επικεφαλής ενός σταθμού. Είτε στον κόσμο, είτε στο Πέπερ mm. στο, στο που mm. τα αίσθησε εσύ. Ναι, τα... είναι πολύ δύσκολο α, για πάρα πολλού λόγου, γιατί είσαι συνάδελφο με ανθρώπου που μοιράζεστε πάρα πολλά πράγματα και ταυτόχρονα δεν πρέπει να είσαι συνάδελφο. <laughs> είσαι ο άνθρωπο ο οποίο ε, χαίρεται και απολαμβάνει μαζί του το δίωρο, το μονόρο, την εκπομπή του και μοιράζεται όλε τι ωραίε στιγμέ από τα live, τα καινούργια, από του καινούριου δίσκου, τα καινούργια τραγούδια mm -hmm. και ταυτόχρονα πρέπει να δίνει ένα παράδειγμα, δεν πρέπει να ποτέ να, 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 αυτά που έχεις ζητήσει από αυτούς να μην τα παρακάμψεις εσύ ποτέ Σωστό. το οποίο δεν είναι πάντα εύκολο το ομολογώ οπότε <laughs> δεν είναι εύκολο πραγματικά δηλαδή λες πάντα παιδιά να είμαστε λίγο ε, να κάνουμε όν πολύ πιο σφιχτά και πολύ πιο ζουμερά και όν τα οποία μη ε, μην χάνουμε και τον χρόνο μας αέρα είναι δεν είναι ανάγκη να χάνετε έτσι ε, και ταυτόχρονα να ανακαλύψω ότι αυτός την επόμενη μέρα είναι φλίαρος και δεν είναι to the point εγώ αυτό που έχω καταλάβει είναι ότι τα ραδιόφωνα δεν είναι ποτέ ενό ανθρώπου δημιουργήματα, είναι πολλών ανθρώπων δημιουργήματα γιατί καταλαβαίνω ότι πιστώνομαι εγώ ένα μεγάλο μερίδιο της επιτυχίας mm -hmm. αλλά γίνονται κάποιες φορές κάποια θαύματα και οι άνθρωποι που συναντιούνται εκεί έχουν κοινέ προσδοκίες έχουν κοινή κουλτούρα, συνεννούνται με κλειστά μάτια γίνονται κάποια πράγματα όπως συνέβη με τον Μπέπερ για παράδειγμα όπου από ένα σημείο και μετά σχεδόν δεν χρειαζόταν να το διευθύνει το, mm -hmm. το ραδιόφωνο, δηλαδή πήγαινε μόνο το, όλοι ξέραν τι πρέπει να κάνουν ε? και έτσι δεν είχε πολύ μεγάλη τριβή mm -hmm. με το με, με, με τους συναδέλφους σου και με τους, με τους υπόλοιπους ραδιοφωνικούς παραγωγούς. Mm -hmm. Είναι δύσκολο γιατί έχεις πάντα τις, τις δύο επιλογές. Η μία επιλογή είναι να διαλέξεις προσωπικότητες, mm -hmm. οι οποίες όμως θέλουν πάντα το κάτι περισσότερο και το κάτι δικό τους και είναι fair και είναι αυτό που Δίνει ουσιαστικά στη δουλειά μα το κάτι περισσότερο, είναι mm -hmm. να διαλέξει ανθρώπου που θα εκτελούν πιστά αυτό που του λε, αυτό που του λέει ο αλγόριθμος, αυτό που του λέει η έρευνα. Mm -hmm. ε, ήμουν τυχερό γιατί πετύχαμε σε όλα τα ραδιόφωνα με τον πρώτο τρόπο, με τον τρόπο των προσωπικότητων. Δηλαδή, ήμασταν μια ομάδα και ταυτόχρονα ο καθένα ε, ξεχώριζε μέσα σε αυτήν. Mm -hmm. ε, υπάρχουν ραδιόφωνα που πετυχαίνουν, αλλά δεν έχει. Ε, ξεχωριστέ περιπτώσει. Δηλαδή είναι πετυχημένο και το κόνσεπτ, αλλά είναι γιατί το υπακούει τυφλά ο εκάστοτε παραγωγός Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Το διοικητικό κομμάτι είναι το πιο δύσκολο για μένα να διαχειριστώ. Ναι. <Συσχελίου> Μίλησε για αλγόριθμο, οπότε δεν γίνεται να μην σε ρωτήσω για τη λέξη, την πιο πολύ συζητημένη λέξη που αφορά το ελληνικό ραδιόφωνο τι τελευταίε. δύο δεκαετίε πια. Α, μπορεί και παραπάνω. Μπορεί και παραπάνω. Την ε, λέξη, τη γνωστή, το playlist. Η λέξη G's. Ε, η λέξη G's. Είναι κατάρα, είναι αναγκαίο κακό, είναι αναπόφεκτο, είναι αναγκαίο καλό σε ορισμένε περιπτώσει. Τι στο καλό είναι αυτό το playlist. Κοίταξε, εξαρτάται πώ το χρησιμοποιεί. Είναι ένα εργαλείο και αυτό έτσι. Όπω όλα τα εργαλεία, έχει σημασία το πώ το χρησιμοποιεί, mm -hmm. πόσο μεγάλη είναι η βάση δεδομένων σου, ποια είναι η αισθητική που θε να περάσει, ποια είναι η κατεύθυνση που θε να δώσει. Στην Ελλάδα έχει πάρει ένα αρνητικό, μια αρνητική χρειά όλη αυτή η έννοια. Εγώ να πω και σε εσένα που το ξέρεις και εσύ, φαντάζομαι ότι το BBC έχει playlist και το 1 και το 2 και πιθανόν και ένα κομμάτι του 6 να έχει έναν head, head of music, μάλλον, ο οποίο mm -hmm. αποφασίζει και τι μπο, δεν μπορεί να παίξει μέσα σε ένα ραδιόφωνο. Γιατί υπάρχουν και πράγματα που δεν μπορούν να παίξουν σε ένα ραδιόφωνο. Ε, εγώ νομίζω ότι είναι αναπόφευκτο και αναγκαίο πλέον. Δεν ζούμε στην εποχή της δεκαετίας του 80, mm -hmm. όπου μπορεί να χωρά τα πάντα σε μία συχνότητα. Τα ραδιόφωνα είναι πάρα πολλά πλέον. Δεν, είναι, δεν ζούμε την εποχή που είχε τέσσερι εκπομπέ να ακούσει. Τέσσερι mm -hmm. εκπομπέ έχει να ακούσει σε μία συχνότητα και οι συχνότητε είναι 40 ενόμιμε και άλλε 20 παράνομε από εδώ και από εκεί. Συν υπάρχει και πάρα πολλή πληροφορία από τι πλατφόρμες του streaming, mm -hmm. από το ίντερνετ, από το YouTube, από όλα αυτά. Νομίζω ότι πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να κάνουμε ειρήνη που λένε στα αγγλικά <laughs> με την έννοια της playlist, όπως κάνανε όλοι σε όλο τον κόσμο και να, την, να πετύχουμε αυτό που πρέπει να πετύχουμε κάνοντας καλό ραδιόφωνο, ζωντανό ραδιόφωνο προσωπικότητων mm -hmm. που μπορούν να αντιληφθούν και τους βιορυθμούς των ανθρώπων, των ανθρώπων που θέλουν να στοχεύουν για να τους ακούσουν εκείνη την ώρα. Ναι. ναι. Οπότε δεν είναι ο, ο απόλυτος δαίμονας. Δεν είναι ο διάβολος, <laughs> όχι, όχι, όχι δεν είναι. Για μένα δεν είναι, όχι. Ε, βέβαια, αυτό το πολύ στενό που ακούμε πολλέ φορέ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό έτσι είναι. Mm -hmm. ε, εγώ δεν το μπορώ. Δηλαδή, δεν θα μπορούσα να είμαι. Έχω, έχω προσπαθήσει να υπάρξω σε πλήρη στραδιόφωνα, άντεξα κανένα μήνα έφυγα. <laughs> δεν έχει νόημα. <laughs> δηλαδή, και εσύ το ίδιο θα. και όλοι μα το ίδιο. Ναι. Εντάξει, θέλουμε το... να είναι πιο δημιουργικό, πιο. Ναι, να πλάθει μια ιστορία που λένε κατά τη διάρκεια τη εκπομπή και με τη μουσική που επιλέγει, α πούμε. Έτσι. Κοίταξε, υπάρχει η ιστορία αυτή με τους Beatles το 1967 από ό,τι κυκλοφόρησε το «Lucy in the Sky» ή το, ή το, Strawberry, το «Strawberry Fields νομίζω ήταν. Παίχτηκε 11 η ώρα το πρωί mm -hmm. στο BBC, στο 1. Ήταν σοκαριστικό αυτό που συνέβη τότε, γιατί 11 η ώρα το πρωί ακούγαν οι νοικοκυρέ στη, την ώρα που κάνανε, μαγειρεύαν ή κάνανε την κουζίνα, ας πούμε. Οπότε ήταν σοκαριστικό το ότι 11 η ώρα το πρωί άνοιγε το ραδιόφωνο μια νοικοκυρά στο Λονδίνο, ακόμα και στο Swinging Λονδίνο, έτσι, εκείνης περίοδου και στην Αγγλία ευρύτερα. Και άκουγε το Strawberry Fields Forever με τα ψυχεδελικά, με τα ανάποδα σόλος, με, τη, με τα πιάνα τα οποία τα τσιτώνανε και παίζανε με έναν τρόπο πολύ διαφορετικό. Υπάρχει τρόπο να κάνει τα πάντα στο ραδιόφωνο και mm -hmm. να τα δεχτεί. Νομίζω ότι αυτό μα λείπει πολλέ φορέ, εμά τουλάχιστον σαν. Το Spotify και, τα, και οι υπόλοιπε τέτοιε πλατφόρμες Περιμένουν στη γωνία το ραδιόφωνο ή μιλάμε όχι. για δύο εντελώ διαφορετικά όχι, πράγματα. Όχι, Κοίταξε, εγώ νομίζω ότι το Spotify μα έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Γιατί έχει, έχει κάνει, καταρχά, έχουμε πρόσβαση σε ένα ρεπερτόριο. Παλιά παρακαλούσε μια δημοκρατική εταιρεία για να σου στείλει μια κυκλοφορία. Τώρα πια μπαίνει, το ακού, το αξιολογεί και mm -hmm. έχει πρόσβαση άμεση μαζί με όλο τον κόσμο. Yeah. Ε, Επίση, μα έχει δώσει κάτι το οποίο δεν το ξέραμε ή δεν το υποπτευόμασταν. Ε, μα έχει δώσει την έννοια τη διάθεση. Mm -hmm. Αυτά τα moods που λέει μέσα, το οποίο είναι για μένα πάρα πολύ σημαντικό και είναι αυτό που αν κάποιο μπορέσει να το αντιληφθεί και να το αναλύσει, μπορεί να τον βοηθήσει πάρα πολύ στο πώ στείνει μια εκπομπή ή στείνει ένα ραδιόφωνο. Mm -hmm. ε, Όλε οι έρευνε όλα αυτά τα χρόνια, πάντα όταν ρωτάνε έναν άνθρωπο για τα ραδιόφωνα, λέει τι είναι για σένα το ραδιόφωνο, ταξίδι. Mm. Τι είναι για σένα το ραδιόφωνο, όνειρο. Mm. Τι είναι για σένα το ραδιόφωνο, διαφυγή. Δηλαδή το 90% των ανθρώπων Όταν τους ρωτάς για το ραδιόφωνο Σου λένε αυτά mm -hmm. Αυτό μπορεί να σου δώσει Μία ιδέα για το Πώς οι διαθέσεις των ακροατών μας Αλλάζει Μέσα στην ημέρα Αλλά και ποια είναι η κεντρική τους ιδέα mm -hmm. Όταν ακούνε ραδιόφωνο Θέλουν κάπως να ανοίξει το μυαλό τους Να ξεφύγει το μυαλό τους Από όλα τα υπόλοιπα που τους ταλανίζουν Στην καθημερινότητά Έτσι είναι. τους Έτσι είναι. Η επικοινωνία με τους ακροατές Πόσο διευκολύνει, πόσο, χα... πόσο πιο χαρούμενη κάνει τη δουλειά, και άλλε φορέ πόσο πιο σκοτεινή α πούμε, αν σε παίρνουν και σου λένε πράγματα που δεν θε να ακούσει. Προσπαθώ να το φέρω ευγενικά. Όταν ξεσπάνε πάνω σου όλα τα. Κοίταξε, η περίοδο τα τελευταία χρόνια είναι μια περίοδο που θέλουμε να διχαστούμε για όλα. Δηλαδή, από το καινούριο κομμάτι των Beatles, από τον θάνατο του Μάθιου Πέρι, ακόμα δηλαδή και με αυτά που. Τα θεωρούσαμε ακίνδυνα κάποτε, <laughs> έτσι. Τώρα το να λε ένα post και να σου λέει ο ναι, αλλά το τραγούδι των Beatles... Ε, εντάξει, είναι ωραίο να διαφωνεί ο κόσμος. Δεν νομίζω όμω ότι η επικοινωνία είναι αυτό που ήταν κάποτε, mm. στο ραδιόφωνο. Ε, mm. Θυμάμαι περιόδους που το ραδιόφωνο, το 90, το 2000, δεν προλάβαινε να κάνεις εκπομπή από τα μηνύματα που ερχόντουσαν. Δεν νομίζω ότι ο κόσμο είναι πια έτσι. Ε, υπάρχει μια επικοινωνία, έρχεται κυρίω από του μεγαλύτερου mm -hmm. ε, και για μένα είναι, είναι πολύ ωραία γιατί δείχνει πάρα πολλά πράγματα. Δείχνει και το ποιοι είναι αυτοί που σε ακούνε, αλλά και το ποιο εσύ. Γιατί αυτοί που είναι ο καθρέφτη σου mm -hmm. είναι οι άνθρωποι που έχουν επιλέξει να σε ακούνε. Mm -hmm. Μ' αρέσει πάρα πολύ, δεν με χαλάει αν μου πούνε πια ε, οτιδήποτε. Mm -hmm. Παλιότερα δεν μπορούσα να το διαχειριστώ και τσαντιζόμουν. <laughs> Μου έχει συμβεί να σβήσω μήνυμα ακροατή oh. για να μην το βρει κανένα. <laughs> mm, πολύ παλιά. Όχι, τώρα μπορώ να το διαχειριστώ κάλλιστα. Και καταλαβαίνω. It takes all kind of people to make a society. Οπότε, yeah. εφόσον ο καθένα από εμά είναι διαφορετικό, ε, ε, το διαχειρίζομαι και ξέρω ποιο είμαι. Θέλει όμω να περάσει μια περίοδο οριμότητα και σιγουριά. Mm -hmm. Υπάρχουν κάποιοι και γνωστοί μα που λένε παιδί μου, ότι ε, το ραδιόφωνο είναι πιο δύσκολη δουλειά από όσο, όσο μερικέ φορέ και οι ίδιοι εμεί που το κάνουμε, λέμε. Γιατί ξέρει, λέμε εντάξει, δεν, δεν σκάβουμε, δεν κάνουμε εγχειρήσει ανοιχτή καρδιά. Μια εκπομπή στο ραδιόφωνο κάνουμε. Για τον ακροατή και την ακροάτρια όμω, ενδεχομένω όλο αυτό, ξέρει, ακριβώ επειδή λε και εσύ είναι μια συντροφιά, είναι μια διαφυγή, είναι ένα φευγείο από τα προβλήματά του, να, να είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, πολύ πιο σημαντικό από όσο μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε και εμείς. Επίση, mm. Επίσης, η δυσκολία ενδεχομένως να έγκυται στο ότι πρέπει να παίξει ένα ρόλο εκείνη τη στιγμή. Έτσι. Δηλαδή, ναι, μεν βγάζεις τον εαυτό σου, αλλά δεν μπορεί αν εσύ το προηγούμενο βράδυ έχει χωρίσει με τη γυναίκα σου ή ξέρω αν, έχεις, αν σου έχουν πάρει το σπίτι λίγο χτυπαξίλο, να βγει το πρωί και να είσαι ο ζώφο ο ίδιο. Πρέπει να κάνει τη δουλειά σου και να είσαι. Να έχει ένα... Για μένα με έχει χαρακτηρίσει πάρα πολύ αυτή η σκηνή στο All the Jazz. Η πρώτη σκηνή, νομίζω, είναι ο χορογράφο ο Γκίντεον από την uh -huh. ταινία του Μπομπ Fosse. Ο οποίο ξυπνάει το πρωί, πηγαίνει, κάνει το ντουστ του, βάζει το κολύριο του, παίρνει τι βιταμίνε του, κοιτιέται στον καθρέφτη και λέει: It's show time, folks. Uh, και πηγαίνει να χορογραφήσει την, την ομάδα του Νομ, και ότι είναι η ώρα του σοου. Νομίζω ότι αυτό με έχει χαρακτηρίσει πάρα πολύ γύρω σε σχέση με το ποια είναι η ψυχολογία μου όταν μπαίνω μέσα στο στούντιο για να mm. κάνω εκπομπή. Mm. Είμαι ο άνθρωπο ο οποίο εκείνη την ώρα δεν έχει τίποτα προσωπικό. Mm. Δεν πρέπει να έχει καμία προσωπική, ε, κανένα προσωπικό βάρο, καμία προσωπική. Ε, πρέπει να κάνω αυτό που πρέπει να κάνω γιατί είναι και το ενημερωτικό κομμάτι σημαντικό και το ψυχαγωγικό κομμάτι σημαντικό και, και αυτό το ταξίδι να του δώσει mm. το αλουνού τη διαφυγή. Είναι αυτό που μα λένε πάρα πολλέ φορέ οι ακροατέ. Αν ήθελα να ενημερωθώ για τι ειδήσει, δεν έβαζα εσένα, έβαζα ένα ενημερωτικό σταθμό το να του ακούω να συζητάνε για τι ειδήσει. Mm. Είναι λίγο και άλλη η δουλειά μα. Α αυτού που λένε ότι είναι εύκολη, είναι εύκολη αν είσαι καλό σε αυτό. Mm. Αν δηλαδή έχει. Την ίδια, την ίδια έγνοια mm -hmm. 24 ώρες το 24ωρο. Αυτό που δεν καταλαβαίνει κανείς πολλές φορές στη δικιά μας δουλειά είναι ότι δουλεύουμε 24 ώρες το 24ωρο. Mm -hmm. Δηλαδή ακόμα και όταν κοιμόμαστε το μυαλό μας δουλεύει για την επόμενη μέρα της εκπομπής ή για το τι θα γράψουμε ή οτιδήποτε. Mm -hmm. Δηλαδή συνέχεια επεξεργαζόμαστε όλα τα δεδομένα που έρχονται. Mm -hmm. Αυτό δεν είναι ότι μπαίνουμε και κάνουμε μια εκπομπή, αφήνουμε 22 τραγουδάκια ή τραγούδια, κάνουμε και ένα σχόλιο για αυτά, ανοίγουμε και λίγο το ίντερνετ, λέμε και κάτι για τον καιρό και φεύγουμε. Αν θες να κάνεις μια καλή εκπομπή, πραγματικά με προσωπικότητα, θα πρέπει να κάνεις μια εκπομπή η οποία έχει πάρα πολύ κούραση, έχει πολλέ mm. πολλές ώρες προετοιμασίας, πρέπει να ξέρεις τι βάζεις, γιατί το βάζεις και θα πρέπει ακόμα και αυτό που έχουμε εμείς, δηλαδή είμαστε σε ραδιόφωνο ροής, mm. γιατί είμαστε πέντε μέρες τη βδομάδα, δύο ώρες μια εκπομπή, δεν είναι και εύκολο mm. right. και κάνουμε και ένα πράγμα το οποίο και ενημερώνει και ψυχαγωγεί και λέει την άποψή του και βάζει μερικές πρωτοποριακές ιδέες mm -hmm. και θα βάλει και κάτι το οποίο μπορεί κάποιος να τους παραξενέψει και να υπάρξει κόντρα και αυτό θα πρέπει να το έχει ψάξει γιατί δεν είμαστε συγειδικοί σε όλα δηλαδή τις προάλλες κάνατε στην εκπομπή σας με, με τις μεταμοσχεύσεις των οργάνων yeah, με yeah, τη δωρά yeah, yeah. οργάνων yeah, yeah. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει έτσι. Πρέπει κάτι να διαβάσει. Πρέπει δηλαδή να mm. ασχοληθεί και πρέπει να, να έχει και μια θέση από πριν. Δηλαδή να δείχνει και τι ποιότητα έχει, τι αξίε έχει mm -hmm. σαν άνθρωπο. Αυτό πρέπει πρώτο να το έχει, να το ψάξει, να το δουλέψει και μετά να το εκφράσει mm -hmm. με τέτοιο τρόπο mm -hmm. <laughs> που να το καταλάβει ο κόσμο, να μην παρεξηγηθεί. Γιατί σε ακούει εκείνη την ώρα με στο αυτοκίνητο mm -hmm. και τα λόγια του αέρα χάνονται κάποιε φορέ και αμέσω έχει την τέλεια και του λε: Μα δεν είπα αυτό. Yeah, άκουσε τελώς. το, τι είπα και εκεί είναι μια, μια ωραία κατάσταση. Ωραία, λοιπόν, έρχομαι εγώ τώρα που είμαι πιτσιρικά στον Γιώργο Μουχταρίδη που είναι legend και του λέω, κύριε Φέστε. Μουχταρίδη, το όνειρό μου είναι να γίνω ραδιοφωνικός παραγωγός. Μπορείτε να μου δώσετε ένα, τις δέκα εντολές. Τι, το to do και don't do. Από την πρώτη μέρα που θα σε γνωρίσω, όμω, δώσω τι 10 εντολέ, είναι πολύ κρίμα. <laughs> Πρέπει να βεβαιωθώ ότι θα είμαστε μαζί, ότι, ότι <laughs> <laughs> θα είσαι ένα άνθρωπο ο οποίο αξίζει να δουλέψω μαζί σου και μετά να σου δώσω και μία και δύο και τρει και δέκα εντολέ από όσα ξέρω εγώ. Ωραία, πε ότι Εγώ νομίζω λοιπόν. το πρώτο πράγμα που, που λέω πάντα, γιατί το δοκιμάζω αυτό με τα νέα παιδιά. Παρότι ό, όσο περνούν τα χρόνια δεν βρίσκουμε πια νέα παιδιά, mm -hmm. αυτό που λέω πάντα είναι α, βρες ποια ιστορία θες να αφηγηθεί. Αυτό που κάνουμε ουσιαστικά ο καθένας από εμά είναι να αφηγείται μια ιστορία. Μια ιστορία που σημαίνει αυτό που σου έλεγα και πριν. Οι αξίες μας, οι ιδέες μας, η αισθητική μα, το τι θέλουμε να μεταφέρουμε στον κόσμο, πώς θέλουμε να τον κάνει να νιώσει. Mm -hmm. Και όλο αυτό το πράγμα να του το δώσουμε σαν ένα ένα ωραίο δίωρο απολαυστικό στο οποίο να λέει ότι θέλω να ξαναδοκιμάσω αυτή την εμπειρία την επόμενη μέρα ή θα ξαναγυρίζω και θα ξαναγυρίζω εκεί. Mm -hmm. Άρα το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις για μένα είναι να βρεις το τι θες εσύ να αφηγηθεί. Ποια είναι η ιστορία που θες να αφηγηθεί. Είναι η ιστορία ενός ανθρώπου που θέλει να επηρεάσει ιδεολογικά και κοινωνικά τους ανθρώπους. Είναι η ιστορία του Γιάννη Πετρίδη ο οποίος από πολύ μικρός πήρε μια απόσταση από τα πράγματα αυτά και το έχει εξηγήσει και το έχει αιτιολογήσει πολλέ φορέ και λέει ότι εγώ κάνω αυτό. Ενημερώνω όλη την Ελλάδα εδώ και 40 τόσα χρόνια για τα καλύτερα πράγματα που αξίζει να ακούσει κανεί και να κυκλοφορήσει mm -hmm. κανεί. Ε, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να κάνουν ένα ευρύτερο κοινωνικό σχόλιο ή να μιλήσουν και για άλλε μορφέ κουλτούρα και τέχνη και πολιτισμού. Ε, εξαρτάται τι θέλει να φηγηθεί mm -hmm. και ποιο είσαι. Mm -hmm. Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα που κάνω στου περισσότερου από αυτού που μου. Θέλουν να, να, να δουλέψουν στο ραδιόφωνο. Ναι. Και τους λέω πάντα ότι το ραδιόφωνο δεν έχει τη δόξα που είχε παλιά. Αλλά αν το κάνουν καλά, θα τους βοηθήσει πάρα πολύ και σε όλα τα υπόλοιπα. Έτσι, αγγλικό. Πόσο, πόσο καιρό φαντάζεσαι ακόμη τον εαυτό σου στον αέρα, Πολλά χρόνια. Όσο να μην ε, μπερδεύω τα. να μην κάνω σαρδάμ. Ε, να ακούει τη φωνή μου σαν η φωνή αυτού του να αντιστοιχεί δηλαδή με το παρουσιαστικό <laughs> μου και με την ηλικία μου. Δεν θα ήθελα να πω όνοματα, αλλά ξέρει, αυτό που λε είναι πολύ σοβαρό. Είναι αυτό που λέμε πολλέ φορέ εμεί για του καλλιτέχνε, mm -hmm. ότι πρέπει κάποια στιγμή να λε πότε είναι το τέλο. Ε, και επειδή έχει και κάτι καλλιτεχνικό η δουλειά μα, νομίζω ότι πολλοί από εμά έχουμε ζήσει ανθρώπου που θα μπορούσαν να είχαν αποσυρθεί μετά από μια λαμπρή καριέρα, έτσι. Θα yeah. μπορούσαν να είχαν αποσυρθεί και δύο και τρία και τέσσερα χρόνια πιο πριν. Και να είχατε πει: This is the end. Mm -hmm. Απ' την άλλη, καταλαβαίνω κάποιον που συνεχίζει και συνεχίζει. Εγώ θα ήθελα αυτό που με ακούει να νιώθει ότι είμαι ένα άνθρωπο ο οποίο ζει στην πόλη, mm -hmm. παρακολουθεί τα καινούργια πράγματα, παρακολουθεί τα ρεύματα, τι νέε μουσικέ. Μπορεί να μην του αρέσουν όλα αυτά, αλλά έχει μια άποψη γι' αυτό ε, και ξέρει περίπου τι γίνεται αυτή τη στιγμή και στην πόλη που ζει, αλλά και στον κόσμο που πιάζουμε όλοι μαζί. Ωραία. Μια τελευταία ερώτηση. Αν αύριο είχε την επιλογή να έχει ένα καλλιτέχνη λατρεμένο μαζί σου στο στούντιο στην εκπομπή, ο χρόνο, το χρήμα, η διάθεση δεν έπαιζε κανένα ρόλο. Αύριο το πρωί θα τον έχει. Ποιον θα ήθελε να έχει, μου σου στην εκπομπή. Έναν μόνο, ε. Mm. Νομίζω το λένε Αρκόεν. Σωστή επιλογή. Θα και οι δύο οι φωνέ σα βραχνέ. <laughs> νομίζω θα έγραφε <laughs> πολύ καλά στον αέρα. Τέλεια. Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ. Να σε καλά. Εγώ σε ευχαριστώ, Θεοδόση. Ε... εγώ σε ευχαριστώ. <laughs> Καλέ εκπομπέ, <laughs> λοιπόν. Καλέ εκπομπέ να έχουμε. Μην ξεχνάτε ότι για να μην χάνετε επεισόδιο, αρκεί να βρείτε και να κάνετε subscribe τη σειρά podcast χίλια και μία νύχτε σε Spotify, Apple Podcast και Google Podcast. Ραντεβού την ίδια ώρα, στο ίδιο μέρο, την άλλη Πέμπτη.